Χρειάζεται να δεις λίγο το περιβάλλον, το χώρο, τα χρώματα, να συντονιστείς με την αίσθηση και την ενέργεια για να μπορέσεις να δεις μετά το σοου του Δημήτρη Ορδουλίδη. Γκρι και μαύρο, γραμμές, ευθεία και γεωμετρικά σχήματα. Πώς όλα αυτά συνδυάζονται μαζί με τη θηλυκότητα και την καινοτομία που αφορά τη νέα σεζόν. Πάμε να δούμε. Σήμερα είμαστε εδώ για να μαγειρέψουμε μόδα. Χρειαζόμαστε κάποια πολύ βασικά συστατικά. Αφήνω λίγο κάτω το μικρόφωνο μου για να δεις ποια είναι αυτά που χρειάζονται. Δημιουργικότητα. Ακολούθησέ με και θα μάθεις γιατί. Αν μπορούσα να συμπυκνώσω όλη την Athens Exclusive Designers Week σε μία λέξη, αυτή είναι Steer Creativity, απόσταγμα δημιουργικότητας. Και επειδή πίσω μου και γύρω μου πιάνω μια πολύ ωραία δημιουργική διάθεση, κάτσε να δω εδώ. Θάνο. Γεια. Λοιπόν, έχω task. Τι είναι δημιουργικότητα για σένα, το πιο δημιουργικό πράγμα? Το να αντιλαμβάνεις το χώρο γύρω σου και τις προσλαμβάνωσεις που έχεις. Δημιουργικότητα. Έτοιμη ήταν εδώ η φίλη μου. Μόδα. Τι είναι δημιουργικότητα για σένα, μία λέξη? Φαντασία. Thank you. Πίσω βλέπεις την πλάτη από ένα perfect tailored blazer, δηλαδή ένα μακρύ σακάκι, φλεξούδα, η οποία σε συνδέει με τη θηλυκότητα, crop του παντελόνι, το οποίο έχει έναν δυναμισμό και ένα business profile, αλλά και τα πέδιλα που σε συνδέουν με το απόλυτο καλοκαίρι. Για να μην στα πω εγώ, πάμε να δούμε τι λέει ο ίδιος για τις μοναδικές δημιουργίες του. Πες μου λίγο τώρα τι έχει γίνει. Καταρχάς, να ξέρεις ότι εγώ λατρεύω πουκάμισα. Τα μοντέλα σου κινδυνεύουν. Έχω πάρει ένα πουκάμισο και έχω φύγει. Έτσι κι αλλιώς θα πάρεις. Έχεις σπέρ πουκάμισο? Γιατί έχω μάθει ότι το location είναι συγκλονιστικό και όλο το σου είναι συγκλονιστικό και δεν μπορώ εγώ τώρα. Κάτι θέλω. Να σου πω, από πού αντλείς την έμπνευσή σου? Η έμπνευσή μου είναι εσωτερική, είναι συνέστημα. Ξέρεις, κάθεσαι μόνος σου, βιώνεις μια κατάσταση, νιώθεις ένα συνέστημα και λες, okay, αυτό είναι. Αν χρειαζόταν να επιλέξεις τρία στοιχεία για τη συλλογή αυτή, ποια θα ήταν αυτά? Θα ήταν σίγουρα η αρχιτεκτονική. Αν το θέλεις σε στοιχείο θα σου... Στο είπα. Του το είπες? Το είπα πριν μπούμε. Χωρίς να τα έχουμε πει. Η αρχιτεκτονική, η πιέτα και γενικά η διάθεση. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, είναι η διάθεση. Είσαι ο μοναδικός σχεδιαστής που κάνει φασαρία με την ισχύα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό θα το σημειώσω, να ξέρεις. Θα το γράψω. Θα το κρατήσω. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Τα λέμε στο location. Και η μικρή λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Όλα έτοιμα για το show. Ήλιος, φώτα, κάμερες. Πάμε. Να ανοίξει η πόρτα, παρακαλώ. Βρισκόμαστε στο πρώην ανατολικό αεροδρόμιο του ελληνικού και εγώ κοιτάω από εκεί έξω ένα παράθυρο που δεν βλέπεις, ένα σκάφος και έχουμε τη θάλασσα, το υγρό στοιχείο που κουνιέται. Αλλά εμείς εδώ πατάμε γερά στη γη, είμαστε μπροστά σε καθρέφτη και βλέπω ότι είσαι ντυμένη στα κατάμαυρα. Έχεις προσθέσει ένα ζευγάρι σκουλαρίκια σε ένα αυστηρό blazer και έχεις φόρεμα συγκλονιστικό από κάτω, ενώ στον κορμό είσαι minimal. Θέλω να μου πεις πώς αυτές οι αντιθέσεις συνδυάζονται στην ντουλάπα σου και στη ζωή σου. Φουλ αντιθέσεις. Όλη μου η ζωή. Γιατί το λες αυτό, επειδή είμαι σε ένα αεροδρόμιο που δεν πετάνε αεροπλάνα, αλλά απογειωνόμαστε ταυτόχρονα. Τα λες καταπληκτικά, καταπληκτικά. Και εγώ προσπαθώ με τον τρόπο μου να απογειώσω το ρούχο του Δημήτρη Ορδουλίδη. Αν έπρεπε να βαθμολογήσω, να αξιολογήσω και να σου δώσω έναν αριθμό για την exclusive εμπειρία του επόμενου fashion film, κάτσε να σκεφτώ, θα έβαζα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 συγκλονιστικά looks που περιμένω να τα δεις. I need you to save me.
όλοι στις θέσεις τους. Η προβολή του επόμενου σοου ξεκινά. Please don't let me drown. Please don't let me drown.